Πάτε, πώς το λέει, Άφης αυτής, ουγαρίδας ή τυπιούς. Ναι, πάτε, άφης αυτή, ουγαρίδας ή τυπιούς, ναι. Δηλαδή, τι λέει αυτό, ότι μπορούσε εύκολα να δείχνει και να πει πάτε, αυτή, αυτό, ο ένας, ο άλλος, οι τάδες, που κάνανε κακό. Κι όμως είπε, πάτε, άφης αυτή, ουγαρίδας ή τυπιούς. Δηλαδή, δεν τους βάζει σε κακία, γιατί δεν ξέρανε. Γιατί δεν ξέρανε. Γιατί ό,τι κινήσεις κάνει ο άνθρωπος δεν τις κάνει από μόνος. Τις κάνει από το πνεύμα το ακάθατο. Λοιπόν, εμείς σαν χριστιανοί πρέπει πρώτα να γεμίζουμε το πνεύμα μας, την καρδιά μας και αυτό που ωφελεί τον άνθρωπο γενικά και μετά το στομάχι μας. Εμείς κάνουμε το τελείως αντίθετο. Λοιπόν, για να δούμε και πιο πέρα λέει και κάτι άλλο, το 358. Λέγε συνεχώς μέσα στην καρδιά σου, ο Χριστός είναι αγάπη. Έτσι θα αγαπάς όλους τους ανθρώπους, θυσιάζοντας χάρη να αφήσεις της αγάπης ό,τι έχεις ακριβό, ακόμα και την ίδια στη ζωή. Μάλιστα. Το πρωί σηκωνόμαστε και θέλουμε η μέρινά μας να έχει μία κακοφορία στη δουλειά και εδώ, εκεί που θα πάμε, ο καθένας ξεχωριστά, ανάλογα του δικού του χώρου. Για να κάνουμε αυτό που λέει ο πατέρας, ας προσπαθήσουμε από αύριο να πούμε σήμερα, Κύριε, στα χείλη μου θα έχω την αγάπη, όσοι με ενοχλήσουν και τα παιδιά μου ακόμα. Και η δική μου γύρω, η συγγενή, η γειτόνι, ή πιο πέρα που θα πάω και θα με συνεργαστώ με ανθρώπους, γιατί είναι αδύνατο να μην έρθουμε επαφή με ανθρώπους, είναι αδύνατο. Στα χείλη μου θα έχω την αγάπη, όλο την αγάπη και θα προτρέπω. Και αν κάποιος με ενοχλεί, θα λέω, όπως είπες εσύ, πάτερ άφησε αυτή που γαλίδεσαι, τι πιούσι, θα πω κι εγώ, Κύριε, συγχώρεσέ τον, δεν ξέρει τι κάνει. Φώτισέ τον. Και να δείτε πώς ακριβώς το πνεύμα το δικό μας τώρα εδώ που συζητάμε και του κάθε ανθρώπου που κάνει αυτή την πράξη πώς θα ανέβει. Αλλά όσο εμείς χορταίνουμε το στομάχι, το πνεύμα κατεβαίνει. Το στομάχι θέλει τόσο όσο για να συντηρηθεί το σώμα. Εμείς βάζουμε πάρα πάνω και το βαραίνουμε και δεν μπορεί να έρθει σε ανάδραση σημαντική. Παρακάτω. Ο δε Θεός και τον Κύριον ήγηρε και ημάς εξεγερεί δια της δυνάμεως αυτού. Τι σημαίνει το κομμάτι αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε πίστη, ειρήνη και ελπίδα να πιστεύουμε σε αυτό το κομματάκι που λέει ο Απόστολος Παύλος. Για να το δούμε πώς το λέει όμως και ο πατέρας. Έτσι. Όταν η καρδιά σου κλείνει προς το κακό και κινδυνεύει να αποσταθεί από τον βράχο της πίστης, λέγε μέσα σου. Ξέρω πόσο φτωχός είμαι πνευματικά. Ξέρω ότι είμαι ένα τίποτα αν μου λείψει η πίστης. Αν στέκομαι αυτό οφείλεται στη χάρη του Χριστού. Ο Κύριος μου δίνει την ειρήνη και τη χαρά. Χωρίς αυτόν είμαι πνευματικά νεκρός, πέφτω σε ταραχή και κατάθλιψη. Χωρίς τον Σταυρό του Κυρίου θα βυθιστώ στην πιο βαριά θλίψη, στην απόγνωση. Μόνον ο Χριστός με κρατεί στη ζωή και το φως. Και ο Σταυρός είναι η ειρήνη μου και η παρηγοριά μου. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι γενικά έχει περάσει ένα μήνυμα και ειδικά από την τηλεόραση, τα μέσα μαζικής ενημερώσεως που αυτή έχει τη μερίδα του λέοντος, δηλαδή βγάζει τόσα μηνύματα που διαστευλώνει τους πάντες και τα πάντα. Ότι έτσι, εδώ, εκεί, διευθυνσίες, επικοινωνίες, ομιλίες για χίλια δύο πράγματα. Λοιπόν, την ειρήνη στην ανθρωπότητα ποιος την έφερε? Την έφερε, αδέρφια μου, ο Χριστός. Ο πατέρας τι είπε? Το είπε πολύ καθαρά.
Μετά την ανάστασή του στο Υπερόν, όταν πήγε στους μαθητές, η πρώτη λέξη τι ήταν? Ειρήνη μη. Ειρήνη μη. Λοιπόν, ποιος άνθρωπος μπορεί να φέρει την ειρήνη? Και εμείς ξεκινάμε την ημέρα μας, τη σημέρα μας, τις εβδομάδες, τους μήνες, τα χρόνια μας και περνάνε δίχως την ειρήνη, την πραγματική στην καρδιά μας, τον Κύριο. Ο Κύριος δεν ζητάει από εμάς πολλά πράγματα. Ζητάει ό,τι τροφή βάζουμε στο στομάχι για να διατηρήσουμε το σώμα, άλλη τόση τροφή ζητάει και ο Κύριος για το πνεύμα μας, για να επικοινωνούμε με τον Κύριο και να είμαστε τι? Γρηγορούντες κοντά του. Γιατί πολλοί άνθρωποι λένε, α, άμα θα γίνει πόλεμο, α, τον, α, τ' άλλο, πάει ψωνίζει, κάνει, δίνει, αγοράζει, πιάνει πράγματα, ετοιμάζεται και την άλλη μέρα πεθαίνει. Πόλεμος δεν έχει γίνει, αυτός πεθαίνει όμως. Ήτανε γρηγορούντας. Ποιος θα το σώσει? Το κανάλι. Αυτοί που μιλάνε ανεύθυνα, οι εφημερίδες και διάφοροι άλλοι άνθρωποι που έχουν παραπλανήσει την ανθρώπινη ψυχή. Βλέπουμε εδώ ότι ο Κύριος θέλει τον άνθρωπο να πάει κοντά του, γιατί έχει, από ό,τι ακούσαμε, είμαστε δούλοι του Κύριου. Άνθρωπος τι έχει, λέει, να δώσει για να σώσει την ψυχή του? Τίποτα. Και όμως ο Κύριος έδωσε το Πανάγιο αίμα του για να σώσει εμάς. Και του χρωστάμε πολλά πράγματα. Και δεν του δίνουμε τίποτα. Για να δούμε παρακάτω. Το 542. Πάλι στο ίδιο θέμα. Έχει νηπιακή απλότητα στη σχέση με τους ανθρώπους και με τον Θεό. Η απλότητα της καρδιάς είναι το ύψιστο και πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου. Ο ίδιος ο Θεός είναι τέλειος, απλός, γιατί είναι τελείως πνευματικός και τελείως αγαθός. Μην αφήνεις λοιπόν την καρδιά σου μοιρασμένη ανάμεσα στο καλό και το κακό. Λοιπόν, αν έχετε προσέξει, λένε πολλοί άνθρωποι, να ήμουν κι εγώ σαν αυτόν τον άνθρωπο που ξέρει τόσα πολλά γράμματα, θα έκανα κι εγώ. Θα μπορούσα να μπω να κάνω, να δείξω, να κάνω στιγμή πολλά πράγματα προς το δικό μου συμφέρον, της οικογένειάς μου και προς τη ψυχή μου. Κι όμως αυτό δεν είναι σωστό. Γιατί εγώ θα φέρω ένα παράδειγμα, 38 παράδειγμα, που συγκλονίζει. Οι τρεις ιεράρχες, Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος και ο Ιερός Χρυσόστομος. Ξέρανε γράμματα, είχανε διπλώματα. Πανεπιστήμονες. Μπορούσανε να πάρουν τις καλύτερες θέσεις. Πανεπιστή. Κι όμως τα δώσανε για το όνομα του Κυρίου, να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου. Και ο Κύριος, όταν εκείρηθε και ήρθε για να σωθεί η αυτοπόλητα, μίλησε τόσο απλά, τόσο κατανοητά, που έγινε κατανοητός από όλη την ανθρωπότητα, από όλο το επίπεδο των ανθρώπων. Λοιπόν, αυτή την απλότητα ας την έχουμε και εμείς στη συναλλαγή μας και πρώτα που όταν θέλουμε να επικοινωνήσουμε με τον Κύριο. Θα σας φέρω ένα μικρό παράδειγμα. Μου διαβάζει το κομμάτι εκεί που λέει νηπιακή ηλικία, κάτι να με είπε. Πού στο ποιο νούμερο? Εκεί το 542. Που ήμασταν πριν. Ναι, ναι, 542. Διάβασέ το και μόλις τάχει εκεί θα σου πω να σταματήσει. Έχει νηπιακή απλότητα στη σχέση με τους ανθρώπους. Έχει, και... φτάνει, φτάνει. Λοιπόν, βλέπουμε το νήπιο. Μπορεί να στηρίζει, να κάνει αυτό, γιατί δεν μπορεί από μόνο του να σταθεί. Και θέλει από εδώ, θέλει από εκεί πολλά πράγματα. Και όταν η μάνα το αγκαλιάσει, λέει έλα το παιδί, έλα το, τι θέλει, το παιδί ησυχάζει. Αλλά και αν η μάνα όμως δει ότι το παιδί συνεχάει να κάνει κάτι και να το πούμε τη λέξη είναι σκανδαλιάρικο και του δώσει δύο στα πισινά του, το παιδί μπορεί εκείνη την ώρα να κλάψει, να θυμώσει, αλλά αυτομάτως έχει την υπηρετική ηλικία που λέει, αυτομάτως γυρνάει πάλι και λέει μαμά κάνε με μάγια πάλι. Και η μάνα
Θελάει το ξύλο που του έχει δώσει, θελάει και το παιδί και ξαναφτιάχνουν τη σχέση. Νηπιακή ηλικία. Εμείς έχουμε νηπιακή ηλικία απέναντι στο ζώο. Γιατί είμαστε και εμείς νήπια. Νήπια μωρά απέναντι στη θεότητα. Ο Κύριος να μας βοηθήσει να τα καταλάβουμε. Παρακάτω. Ή που είδατε ότι ο κολλόμενος στην πόνη εν σώμα έχει. Έστωτε γαζ φυσίν. Οι δύο η σάρκα μία. Αυτό το κομμάτι θέλει να πει ότι, ας το πούμε έτσι απλά που το λέει εδώ, που έχω βγάλει ένα μπέρα και ο πατέρας θα μας τα εξηγήσει. Να μην λυπόμαστε τη σάρκα μας. Κάνουμε πολλά χατήρια. Και η σάρκα μας θα μας καταδύσει να πέσουμε σε θανάσιμα αμαρτήματα. Για να δούμε τι λέει ο πατέρας, αδελφέ, το 261 τότε. Όχι, κάτι, γιατί δεν το έκανα. Το 348. 348. Τι φοβερό πράγμα είναι, λέει Μαρία, το να τρώγει και να αφήνει κανείς υπερβολικά. Το γεμάτο βαρυφορτωμένο στομάχι κάνει τον άνθρωπο να χάνει την πίστη και τον φόβο του Θεού. Να είναι ανέστητος στην προσευχή. Να μην νιώσει την ανάγκη να ευχαριστήσει και να δοξάσει τον Θεό. Οι κοιλιόδουλοι απομακρύνονται από τον Κύριο. Η καρδιά τους γίνεται σκληρή σαν λιθάρι. Γι' αυτό ο λιτρωτής μας αποτρέπει από τη λεμαργία. Προσέχεται εαυτής μη πότε βαρυνθείς ως η μόνη καρδία εν κρεπάλι και μέση. Και εχνίδιος εθιμάς επίσης η μέρα εκείνη. Η μέρα της οργής του Κυρίου θα πλήξει εθνιδιαστικά και αμέλητα όσους είναι κοιλιόδουλοι. Να σε ετοιμώσω να βρεις το κομμάτι 203. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι όταν θα έρθει η μεγάλη σαρκωτή μετά από την καθαρή Δευτέρα, ναι, από την καθαρή Δευτέρα μέχρι την Ανάσταση του Κυρίου, βλέπουμε ότι θα πιάσουμε τις νηστείες. Και πολλοί άνθρωποι λένε, εγώ νήστεψα όλη τη σαρκωτή. Σήμερα τι έφαγες? Έφαγα, λέει, δύο πιάτα φασολάδα. Έφαγα μία χαζόλα ψωμί, έφαγα και αυτά τα, πώς θα λένε, που τα ανεψύνεται, τα κάτι, κάτι, μπράβο. Πάντως δεν έφαγε κρέας. Και τα καλαμαράκια. Δηλαδή, ναι, έκανε, ήτανε να με νηστίσιμα αυτά που έφαγε. Αλλά η ποσότητα που έφαγε όμως ήτανε τέτοια που του έκανε χειρότερο κακό. Διότι έχασε την επαφή με τον Κύριο. Και έκανε την επαφή με τη γη. Και στη γη εξουσιαστής ποιος είναι? Ο Πονηρός. Γι' αυτό λέει εδώ το κομμάτι. Ή ουκ είδατε ότι ο κολλόμενος στην πόνη εν σώμα έστειν έστωτε γάζει σύν. Δηλαδή με τον τρόπο που να με ζούμε και με τον τρόπο που να με θέλουμε να ζήσουμε και κάνουμε τη ζωή μας τη γη πάνω και με τις νηστείες που είπα πρωτήτερα που τρώμε ποσότητες, αναγκαζόμαστε και κάνουμε τι? Πέφτουμε, βαραίνει το σώμα, το πνεύμα και ό,τι μηνύματα μας δίνει η γη εδώ πάνω τα δεχόμαστε αμέσως. Τι μηνύματα είναι αυτά? Θα ζητήσω συγγνώμη, επειδή υπάρχουν γυναίκες πολλές. Άρα και στη μόνα αυτή να πάρω, πάρω το φουστανάκι αυτό, θα μην το πάρω. Εδώ υπάρχει άλλος στόχος. Θα πάρουμε το φουστανάκι που λέει ο Κύριος, το ένδυμα που λέει, που να με φωνάζει ο άλλος. Δεν έχω, ούτε έχω ένδυμα να εισέχω αυτό. Και η άλλη ζητάει το φουστανάκι. Ή ο άλλος ζητάει να πάρει κάτι άλλο. Γιατί έχουμε χάσει, αδέρφια μου, την επαφή με τον Κύριο. Η νηστεία πρέπει να είναι αληθινή και να είναι με προσοχή και να έχουμε βάλει
κάποιο, να με κανόνα και κάποιο μέτρο.